Φίλες και φίλοι του Ιδρύματος Θεοχαράκη, γεια σας. Συνέχεια των τηλεδιαλέξεων για την ιστορία της όπερας, σας ευχαριστούμε και για την μεγάλη ανταπόκρισή σας. Στην περασμένη μας διάλεξη μιλήσαμε για τον μεγάλο Τζουζέπε Βέρντι. Παράλληλα με τον Βέρντι, στα τέλη δηλαδή της δραστηριότητά του, που η δραστηριότητα του Βέρντι εκτείνεται σε όλο σχεδόν το 19ο αιώνα, γεννήθηκε το 13 και μέχρι το 50 έγραφε Μπελκάντο, μετά το 50 και στα κορυφαία έργα του, αυτά που είναι τα πιο διάσημα, Τραβιάτα, Τροβατόρε, Ριγκολέτο, Αΐντα, και έκλεισε την καριέρα του με Σιμόνε Μποκανέγκρα, με τον Κάρλο και κυρίως με Οθέλο και Φάλσταφ, δηλαδή με τα κορυφαία έργα που είναι εμπνευσμένα από την Βαγνερική Επανάσταση στην όπερα, στον τρόπο γραφής τους, έστω και αν δεν τον παραδέχτηκε ποτέ ο ίδιος ο Βέρντι. Ο Θέλος λοιπόν και Φάλσταφ έκλεισε την καριέρα του με μια κωμωδία. Παράλληλα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα αναπτύστηκε, αρχές του 20ου ακόμα, αναπτύστηκε στην Ιταλία το κίνημα του βερίσμο, του βερισμού, δηλαδή του αληθισμού, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Συνθέτες όπως ο Πιέτρο Μασκάνι, Ρουτζέρο Λέον Καβάλο και βέβαια ο Τσιλέα, ο Τζορντάνο και βέβαια ο κορυφαίος όλων, ο Τζάκομο Πουτσίνι, αναπτύσσουν πια ένα είδος όπερας που μπαίνει στον 20ο αιώνα πλησίστιο και που έχει να κάνει πια με θέματα πολύ ρεαλιστικά, νατουραλιστικά, λαϊκά θέματα, απλές μελωδίες, μουσική απεικόνιση του περιβάλλοντος και καταστάσεων. Αυτά είναι τα θέματα όπου κυριαρχούν λιμπρετίστες όπως ο Ηλίκα, ο Τζακόζα και ο Τζοβάνι Βέργα βεβαίως. Καβαλερία Ρουστικάνα, για να μιλήσουμε μερικά διάσημα έργα, η περίφημη Καβαλερία Ρουστικάνα θεωρείται, και οι παλιάτσοι θεωρούνται, οι παλιάτσοι του Λέων Καβάλο, Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνι θεωρούνται τα πιο υποδειγματικά έργα του βερισμού, αλλά και το τρίπτυχο του Πουτσίνι είναι πάρα πολύ βεριστικό, Σουορ Αντζέλικα, ο Τζανισκίκη, Il Tabaro, ο Μανδίας. Όλα αυτά τα έργα χαρακτήρισαν, και βέβαια πάρα πολλά στοιχεία βερισμού υπάρχουν στα έργα στη Μανόν Λεσκό του Πουτσίνι, υπάρχουν στη Μαντάμ Μπατερφλάι. Άλλο αν υπάρχουν και χρώματα εκεί, όπως το χρώμα της Ανατολής και βέβαια το καταπληκτικό τελευταίο έργο του Πουτσίνι, του Ραντότ, που εκεί πια μπαίνουμε στο μύθο και ξεφεύγουμε από τον βερισμό. Ο Πουτσίνι, μεγάλος συνθέτης, μεγάλη μουσική του. Ευτυχώς υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ στο Torre del Lago, λίγο έξω από το Βιαρέτζο, όπου ήταν το σπίτι του Πουτσίνι και όπου μέσα στη λίμνη παίζονται τα έργα του με πολύ ωραίες, πραγματικά πολύ ωραίες εκτελέσεις, και μπορεί κανένας, ελπίζουμε, ξέρουμε, φαντάζομαι ότι τα φεστιβάλ την εποχή του κορονοϊού, έστω και ανοιχτά παρότι είναι έξω, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν. Η ουσία είναι ότι διαφυλάσσεται η μνήμη του Πουτσίνι και στην γενέθλια γη του, στη Λούκα, αυτή την περίφημη όμορφη πόλη της Τοσκάνης, αλλά και μέσα από αυτό το φεστιβάλ, πάλι στην Τοσκάνη βέβαια, στο Torre del Lago, στην παραλία της Τοσκάνης. Μεγάλος Πουτσίνι, Butterfly, Turandot, η Bohème εχάραξαν την ιστορία της μουσικής και της όπερας. Τα έργα του είχαν πολύ δυνατή, η Τόσκα βέβαια, τι να πει κανείς για την Τόσκα που είναι μαζί με την Τραβιάτα από τα δημοφιλέστερα έργα όλων των εποχών. Είναι έργα όπου οι ήρωες χαρακτηρίζονται καταπληκτικά από το τραγούδι, κάθε ήρωας έχει καταπληκτικές άριες να ερμηνεύσει και έναν τύπο ανθρώπινο να βγαίνει πάρα πολύ λαγαρός, πάρα πολύ ξεκάθαρος. Αυτές είναι αρετές του βερισμού, αλλά και αρετές κυρίως του μεγάλου συνθέτη που ήταν ο Πουτσίνι. Την ίδια εποχή στη Γαλλία, την ίδια εποχή εννοώ βέβαια το 19ο αιώνα, για τον οποίο αναφερόμαστε κυρίως ακόμα, έχουμε την Grand Opéra, ένα τυπικό γαλλικό αστικό θέαμα, το οποίο κορυφώνεται με την δεύτερη αυτοκρατορία του Ναπολέοντος του Τρίτου, την αυτοκράτηρα Ευγενία που το υποστήριξε, και με τον πλούτο πια που έχει η Γαλλία. Το Παρίσι μεταμορφώνεται από τον Βαρόνο Οσμάν στο σημερινό Παρίσι που γνωρίζουμε, η όπερα Γκαρνιέ παρουσιάζεται και είναι το κεντρικό, ο κεντρικός χώρος εκτέλεσης της μεγάλης όπερας. Έχουμε δηλαδή πια το Παρίσι να είναι σαφώς η πρωτεύουσα της όπερας, γι' αυτό και ο Βάγκνερ αναζητά να ανεβάσει ένα έργο στο Παρίσι. Εκεί όμως κυριαρχεί ο Τζάκομο Μέγερμπερ, ο συνθέτης, ο κατεξοχήν συνθέτης της Grand Opéra, που είναι υπερθέαμα κανονικό, είναι Hollywood, ανεβαίνουν στη σκηνή άλογα, ελέφαντες,
πόλεμοι γίνονται, κανονιοβολισμοί, κανόνια, στρατοί ολόκληροι, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί και πάντα υπάρχει βέβαια μπαλέτο, το οποίο μπαλέτο δεν είναι ποτέ στην πρώτη πράξη, είναι στη δεύτερη για να προλάβουν να φάνε και να πάνε οι δανδίδες του Jockey Club του Παρισιού να δούνε τις ερωμένες τους χορεύτριες. Είναι, η ζωή στο Παρίσι είναι πια μια υπόθεση που γνωρίζουμε από τη λογοτεχνία τόσο πολύ. Θεμελιωτήσεις ως την Grand Opera να είναι ένας πάλι όπως και της Τραζεντή Λυρίκη ήταν ένας Ιταλός, ο Τζοβάνι Μπατίστα Λούλι, γνωστός ως Λουλί. Είναι ο ίδιος ο Ροσίνη. Όταν γράφει Γουλιέλμο Τέλο και παρουσιάζει το Γουλιέλμο Τέλο στην όπερα του Παρισιού, γράφει μια Grand Opera. Από πολλές πλευρές τα χαρακτηριστικά της είναι τέτοια και κυρίως από την δύναμη του ήχου. Είναι, όπως είπαμε, ένα κατεξοχήν αστικό θέαμα, λοιπόν, και άλλοι που θα υπηρετήσουν αυτό το τυπικό γαλλικό είδος όπερας είναι ο μεγάλος Σποντίνη, που θα γράψει τη Λαβεστάλη, ο οποίος έχει μια νεοκλασική όμως λιτότητα στην γραφή του, ένας πολύ ωραίος συνθέτης, και βέβαια, όπως είπαμε, ο κορυφαίος Μέγερμπερ. Ακολουθεί ήδη όμως εξελισσόμενη η όπερα στο πιο ανθρώπινο, με οικία ατμόσφαιρα, με προσέγγιση ατομικών πεπρωμένων, και πολλές φορές μπαίνει και ο ομιλούμενος διάλογος από τρεις άλλους συνθέτες, κυρίως πιο βασική, μετά το 1850 αναπτύσσεται το λεγόμενο Théâtre Musical Bourgeois, το αστικό δηλαδή μουσικό θέατρο. Είναι το drame lyrique, το λυρικό δράμα, όπου συνέχεια της τραγωδίας lyrique, της λυρικής τραγωδίας, όπου πια εκεί έχουμε να κυριαρχούν ο Γκουνό, ο Σαλ Γκουνό, περίφημος συνθέτης του Φάουστ, που ανεβαίνει το 1859, και του Ρωμαίου και Ιουλιέτα και τόσων άλλων έργων, της Απφούς, ένα θαυμάσιο έργο. Και βέβαια υπάρχει και ο Αμπρουάζ Τωμά με την περίφημη Μινιόν, εμπνευσμένη από το έργο του Γκέτε, αλλά και βέβαια ο σπουδαίος Ζορζ Μπιζέ. Μπιζέ, συνθέτης μιας όπερας που περιέχει 10, όπως έχουμε τόσο πολλές φορές πει, και 20 όπερες, δηλαδή της Κάρμεν. Μεγάλος συνθέτης των αλλιέων μαργαριταριών, βέβαια, όχι μόνο της Κάρμεν, αλλά κυρίως στην ουσία της Κάρμεν. Διότι αυτό είναι το κορυφαίο έργο του, για το οποίο το 1875 ανέβη και αποτέλεσε άλλωστε και την αιτία διαμάχης Βάγνερ-Νίτσε. Παράλληλα με αυτούς τους συνθέτες στη Γαλλία υπάρχει μια μοναδική περίπτωση, ο Βάγνερ της Γαλλίας, παρότι ο ίδιος δεν πολυχώνευε το Βάγνερ, ο Εκτόρ Μπερλιόζ, ο οποίος ακολουθεί τη γραμμή του Γκλουκ, τη δραματική γραμμή Γκλουκ, είναι πολύ πιστός σε αυτό που λέμε μουσικό δράμα, γράφει τους περίφημους Τρώες, καθόλου ανεμπνευσμένο έργο από την αρχαία τραγωδία, γράφει την καταδίκη του Φάουστ, La Damnation de Faust, γράφει τη Βιατρή και Βενέδικ, τον Μπενβενούτο Τσελίνι, αλλά δίχως αμφιβολία το κορυφαίο οπερατικό του έργο είναι οι Τρώες, αυτό το έργο με το οποίο άνοιξε και η Βαστίλη, η καινούργια όπερα του Παρισιού που διαδέχθηκε την Καρνιέ ως κεντρική όπερα των Παρισίων, άνοιξε με τι άλλο από τις Τρώες του Μπερλιόζ. Ήμασταν εκεί και ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία. Το θέατρο δίευθυνε τότε ο Ντανιέλ Μπαρενμπόι μαζί με τον Μισελ Μπεργέ. Την όπερα δίευθυνε ο Μιου Γιούν Τσούγκ. Αναδείχθηκε σε έναν σοβαρό μαέστρο, κορεάτης μαέστρος. Ήταν πραγματικά μια δίκαιη απόδοση τιμή σε αυτό το πολύ μεγάλο συνθέτη που ήταν ο Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο Μπερλιόζ της Φανταστικής Συμφωνίας και του Ρέκβιεμ, ο μεγάλος Μπερλιόζ, φιλέλληνας, που έχει γράψει την Ελληνική Επανάσταση, μια καντάτα μόλις το 1826-27, αφιερωμένο στην Επανάσταση του 1921, συγκινημένος και από την πολιορκία του Μεσολογγίου, αλλά και γενικά από τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. Ένα έργο πολύ χαρακτηριστικό εκείνο της μουσικής, της λεγόμενης φιλελληνικής μουσικής. Μεγάλη λοιπόν συγγραφής, μεγάλη ζωγράφη, το ιδεώδες του καλλιτέχνη είναι ψηλά με τον Μπερλιόζ. Υπάρχει βέβαια στη Γαλλία το αντίστοιχο της όπερα μπουφ, που είναι η όπερα κομίκ, η κομική όπερα. Τα θέματα πολλές φορές μπορεί να είναι σοβαρά, παρότι λέγεται όπερα κομίκ, με την έννοια ότι κομεντιάν στα γαλλικά είναι ο ηθοποιός, δεν είναι μόνο ο κωμικός. Σοβαρά θέματα
έχουμε το μελό, γιατί υπάρχει μια ανάμειξη σοβαρού και αστείου, και όταν είμαστε στα αστεία θέματα έχουμε τη φάρσα. Έργα όπως η Λευκή Κυρία, La Dame Blanche, ο Φρα Διάβολο, το Ο Ποστιγιόν de Longjumeau, Ταχυδρόμος του Longjumeau του Αντάμ, άλλου συνθέτης που έχει γράψει φιλελληνικά έργα, ο Φρα Διάβολο του Ομπέρ, ο οποίος είναι κυρίαρχος στην Οπέρα Κομίκ, ο Daniel François Esprit Ομπέρ, πολύ σημαντικός συνθέτης, ποιος έχει γράψει και την Μουγκή του Πόρτιτσι, μια όπερα στην οποία πρωταγωνιστεί μια Μουγκή. Είναι μοναδική παγκόσμια πρωτοτυπία και μάλιστα έγινε εκείνη την εποχή, έχει σημασία της άρια, αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα. Έτσι η γαλλική όπερα παρουσιάζει την ίδια μεγάλη ποικιλία, ενώ ταυτόχρονα στο γερμανικό κόσμο τι έχουμε, στο γερμανικό κόσμο στην Αυστρία, που είναι μια αυτοκρατορία εκείνη την εποχή, μην το ξεχνάμε, δεν είναι δηλαδή να την υποτιμήσουμε, δεν είναι μια μικρή χώρα σε σχέση με τη Μεγάλη Γερμανία, είναι μια μεγάλη αυτοκρατορία, αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία, στην ακμή της, με τον Φραγκίσκο Ιωσήφ αυτοκράτορα, τη Σίση, μια ζωή πλούσια αστική. Εκεί ανθεί ένα ελαφρύτερο είδος, αστικό έως μικροαστικό θα έλεγα, δείγμα της ευημερίας που επικράτησε στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη, όπου κυριαρχεί αυτό το λεγόμενο Gemütlichkeit, αυτή η άνεση. Αυτή που θυμίζει τη Ζάχερ Τόρτε κατά κάποιο τρόπο και το καφέ Ζάχερ, το καφέ Μόκα με Μιτσλάγκ, με Σαντιγί, ο βιενέζικος καφές. Οπερέτα λοιπόν με κομμάτια τραγουδιστά, με ντουο, τρίο, άριες, κουπλέ, χοροδιακά, εναλλάσσονται με σκηνές ομιλούμενου διαλόγου. Είναι δηλαδή λίγο ένα μουσικό θέατρο πάλι. Ο Μπιζέ τόβαλε το διάλογο στην Κάρμεν, αλλά εδώ στην αυστριακή οπερέτα που ανθεί κυρίως στα τέλη, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στην αρχή του 19ου αιώνα, συγγνώμη, και στην αρχή πια του 20ου, ένας συναισθηματισμός, ένας μικροαστικός συναισθηματισμός θα κυριαρχήσει. Στράους βέβαια, ποιος άλλος, Στράους, Βιενέζικο αίμα, Νυχτερίδα, όλα αυτά τα διάσημα έργα που γνωρίζουμε, και βέβαια ο Φραντς Λέχαρ με τη χώρα του Μηδιάματος, που και με την Εύθυμη Χείρα, που θα μας δώσει σπουδαία έργα οπερέτας. Βέβαια υπάρχει και ο Κάλμαν αργότερα, ουγγρικής καταγωγής, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα με αυτό το είδος που κυριάρχησε, ήταν πάρα πολύ δημοφιλές και που βρήκε μιμητές βέβαια και στην Ελλάδα, ας μην τους ξεχνάμε, με βέβαια κύριους εκπροσώπους. Ποιους άλλους, τον βαφτιστικό βέβαια ως χαρακτηριστικό και τους απάχηδες των Αθηνών, δηλαδή τους δύο μεγάλους Έλληνες συνθέτες οπερέτας που κυριάρχησαν λίγο πριν στον 20ο βέβαια αιώνα και που τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και μιλάμε βέβαια για τον Χατζη Αποστόλου και τον μεγάλο, πολύ μεγάλο συνθέτη του βαφτιστικού και όχι μόνο, τον Θεόφραστο Σαγκελαρίδη βέβαια. Ας μείνουμε όμως στην Αυστρία και στο γερμανικό χώρο. Θα έχουμε την γερμανική όπερα πια, που είναι η ρομαντική όπερα, είναι η κατεξοχήν γερμανική όπερα. Θέματα είναι λαϊκά, υπερφυσικά, παραμύθια, πολλά παραμύθια, πολύ συμμετοχή της φύσης που είναι σημαντική για τους Γερμανούς, του δάσους παίζει κορυφαίο ρόλο, των υπερφυσικών δυνάμεων, όπως είπαμε, επίσης στη γερμανική ψυχή παίζουν μεγάλο ρόλο, οι μύθοι, οι θρύλοι, τα δάση, τα ξωτικά, όλα αυτά. Διάλογοι, πολλές φορές, είναι η παράδοση του Singspiel που ήρθε από τον Mozart, η recitativo accompagnato, παράδοση από τον Gluck, σύνολα χοροδιακά, πλούσια ενορχήστρωση, επανερχόμενα μοτίβα. Οι συνθέτες που τους χαρακτηρίζουν ποιοι είναι ο Hoffmann, ο E.T.A. Hoffmann, ο Marschner, ο Spohr, ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, κορυφαίος συνθέτης στη γερμανική γλώσσα των αρχών του 19ου αιώνα, με τον Φράισουιτς, τον Ελεύθερο Σκοπευτή και τον Όμπερον, μεγάλα του έργα, και η Ευριάνθη βεβαίως, αλλά ήταν καταλυτική η επιρροή του Φράισουιτς, του Ελεύθερου Σκοπευτή, στην γερμανική τέχνη και ενέπνευσε βέβαια και τον Βάγνερ να γράψει την πραγματικά μεγάλη γερμανική όπερα. Πριν από αυτούς, ένα συνθέτης που έγραψε μια αληθινά ρομαντική όπερα δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Μπετόβεν με τον Φιντέλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Φιντέλιο υπήρξε καθοριστικός στην ιστορία της όπερας, είναι σημείο τομής
γιατί δημιουργεί την πρώτη μεγάλη ρομαντική, γερμανική ρομαντική όπερα και όπως είπαμε ο ρομαντισμός είναι κυρίως ένα γερμανικό φαινόμενο, όχι μόνο αποκλειστικά, αλλά ένα, οπωσδήποτε ένα γερμανικό φαινόμενο. Θα πούμε όμως περισσότερα στην επόμενη συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ.